Η ομιλία απόψε έχει το τίτλο «Η απελευθέρωση από το κίνδυνο και την ανάγκη της αυτοπροστασίας και η εμπιστοσύνη στο σύμπαν». Δηλαδή να μην φοβόμαστε, να νιώθουμε ασφάλεια, να απελευθερωθούμε από την αίσθηση ότι κινδυνεύουμε. Είτε ότι κινδυνεύει η αξία μας, ή η ασφάλεια μας, ή η ελευθερία μας, ή η ευτυχία μας, ή ό,τι είναι αυτό που φοβόμαστε. Και σε αυτή την εποχή υπάρχει αυξημένος φόβος. Και υπάρχει και αυξημένη αγκανάκτηση και θυμό και στενοχώρια και προδοσία. Όσο είμαστε ταυτισμένοι με το σώμα και νομίζουμε ότι το σώμα είναι όλη η ύπαρξή μας και όχι απλώς ένα μικρό μέρος της ύπαρξής μας σαν πνεύματα, όσο ταυτιζόμαστε ολοκληρωτικά με το σώμα, θα φοβόμαστε. Γιατί φοβόμαστε την αρρώστια που το σώμα μπορεί να αρρωστήσει, το πόνο, το θάνατο. Και όσο ταυτιζόμαστε με αυτό το σώμα και νιώθουμε μόνοι μας μέσα στον κόσμο, θα φοβόμαστε και την απόρρεψη και να μην αρέσουμε στους άλλους ανθρώπους. Όταν φοβόμαστε, αυτό δημιουργεί ένας μηχανισμός στο νου μας να χάσουμε πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια στην προσπάθεια να εξασφαλίσουμε, τουλάχιστον να νομίζουμε ότι εξασφαλίζουμε, αυτά που χρειαζόμαστε, να νιώθουμε ότι αξίζουμε, είμαστε ασφαλείς, είμαστε ευτυχισμένοι και ότι μπορούμε να ησυχάσουμε. Δυστυχώς, επειδή ζούμε σε ένα προσωρινό κόσμο, δηλαδή ό,τι βλέπετε γύρω σας είναι προσωρινό, κοιτάξτε γύρω σας, όλα αυτές οι μορφές που βλέπετε είναι προσωρινές μορφές. Με την εξαίρεση κάποιες μικρές κοπέλες εδώ, σε 50 χρόνια αυτές οι μορφές δεν θα υπάρχουν σε αυτό το πεδίο. Η συνειδητότητα που δημιουργεί αυτές τις μορφές θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχει σε μια άλλη διάσταση. Δεν θα υπάρχει σε αυτή την υλική διάσταση. Το σπίτι, το κτίριο αυτό είναι προσωρινό. Κάποτε δεν υπήρξε και κάποτε δεν θα υπάρχει. Και το ίδιο με ό,τι υπάρχει στην ζωή μας. Δεν υπάρχει κάτι έξω από τον εαυτό μας, το οποίο μπορούμε να στηριχτούμε και να λέμε «Είμαι καλά». Γιατί όπου θα στηρίζομαι έξω από τον εαυτό μου, υπάρχει περίπτωση να μην είναι εκεί αύριο. Είτε λέγεται η σύντροφο, η γονιό, η χρήματα, η σπίτι, η εργασία. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε μπροστά μας, ότι όλα αυτά είναι ρευστά. Άρα η άμεση ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα εσωτερικό σημείο αναφοράς για την ασφάλεια. Και όχι εξωτερικό. Όχι ότι είμαι ασφαλής ή αξίζω επειδή έχω αυτό το σύντροφο ή αυτό τον άνθρωπο ή αυτό το σπίτι ή αυτή την θέση στην εργασία μου ή ό,τι άλλο μπορεί να είναι αυτό που ο καθένας ταυτίζεται. Άρα φοβόμαστε να χάσουμε ό,τι έχουμε βάλει, σε ό,τι έχουμε βάλει μεγάλη σημασία στο νου μας. Αυτό μπορεί να είναι πρώτο τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Φοβόμαστε να τους χάσουμε, φυσικά. Το σπίτι μας, την δουλειά μας, την υγεία μας, εντάξει, την όμορφιά μας, το νου μας κάποια στιγμή, να φοβόμαστε να το χάσουμε. Είναι όλοι φοβίες που έχουμε. Και ποια είναι η λύση? Με ποιο τρόπο μπορώ να απελευθερωθώ από την αίσθηση του κινδύνου
του φόβου και βέβαια όλους τους αμυντικούς μηχανισμούς που αναπτύζω, υποτίθεται, για να προστατεύω τον εαυτό μου. Π.χ. να είμαι επικριτικός, να είμαι επιθετικός, να παίξω το ρόλο του θύματος, να αγνοώ τις ανάγκες των ανθρώπων γύρω μου, να παίζω διάφορους ρόλους που δήθεν στο νου μου, μέσα από αυτούς τους ρόλους, κάτι προστατεύω. Κυρίως την αξία μου ή την ασφάλεια μου. Ποια είναι η λύση? Μία λύση είναι να συνειδητοποιήσω ότι η αληθινή μου φύση δεν είναι αυτό το σώμα και τίποτε εδώ είναι πραγματικό σε σχέση με αυτό που είμαι. Όλα αυτά είναι πραγματικό στο βαθμό που τα όνειρά μας είναι πραγματικά και όταν ξυπνάμε το πρωί ή την νύχτα, αν είναι εφιάλτης, συνειδητοποιούμε ότι δεν ήταν αλήθεια. Η ίδια αλήθεια έχει αυτή την πραγματικότητα. Είναι μια προσωρινή δημιουργία του νου μας. Μερικοί σοφοί λένε δεν έχει κανένα νόημα αυτή η δημιουργία. Άλλοι σοφοί λένε αυτή η δημιουργία έχει το νόημα του πειραματισμού και της ελεύθερης βούλησης και να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα σε αυτή την ψευδέστηση μια αρμονική πραγματικότητα με αγάπη, με ισότητα, με ευημερία, με ευτυχία, με πνευματικότητα. Άλλοι λένε δεν θα γίνει αυτό. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε θα γίνει αυτό και ελπίζω ότι θα γίνει, αλλά δεν θα γίνει αυτό. Απλώς χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις ότι όλο αυτό είναι ένα όνειρο. Και ό,τι κερδίζω και ό,τι χάνω μέσα σε αυτή τη διάσταση δεν θα προσθέσει τίποτα και δεν θα χάσω τίποτα για αυτό που είμαι. Αυτό που είμαι σαν πνεύμα δεν θα αυξηθεί με κάτι που θα πετύχω ή θα κερδίσω ή θα έχω και σίγουρα η αξία μου δεν θα αυξηθεί και αυτό που είμαι σαν πνεύμα δεν θα είναι πιο ασφαλής επειδή έχω κάτι και λιγότερο ασφαλής αν δεν το έχω. Αυτό που πραγματικά είμαι σαν πνεύμα ενωμένο με το Θείο δεν επηρεάζεται από αυτή την ζωή. Ότι μία λύση είναι ένας άλλος εστιασμός. Το παράδειγμα που δείχνω, που λέω σε σχεδόν κάθε ομιλία, είναι το φως πίσω από το φιλμ, που είναι μόνιμο, δεν αλλάζει η φύση του φωτός πίσω από το φιλμ, περνάει από το φιλμ που είναι ο νους ή αν θέλετε η ψυχή, και εμφανίζεται η εικόνα στην οθόνη. Και αυτό είναι το υλικό μας σώμα και οι συνθήκες της ζωής μας είναι στην οθόνη. Τίποτα που συμβαίνει στην οθόνη θα αλλάξει την κατάσταση του φωτός πίσω από το φιλμ. Ότι μία λύση είναι σιγά σιγά να συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει ένα σταθερό μέρος του εαυτού μου που ίσως δεν έχω βιώσει ακόμα, τουλάχιστον στο ξύπνιο, στην εγρήγορση, που είμαι πάντα καλά, πάντα ασφαλής, πάντα αγαπητός, πάντα νιώθω την αγάπη του Θεού και το μεγαλείο του αυτού μου, σε αυτό το σημείο. Η προβολή μου στο υλικό κόσμο, ο νους και το σώμα, περνάνε όλα αυτές τις διακυμάνσεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια επιλογή που κάνουμε σαν ψυχές για να δοκιμάσουμε μέσα από την ελεύθερη βούληση, δηλαδή να έχουμε την ελευθερία να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε, να επιλέγουμε την αγάπη και την αλήθεια και την δικαιοσύνη ή όχι, έχουμε την ελευθερία να επιλέξουμε όχι, γενικά έχουμε επιλέξει όχι στην ιστορία του ανθρώπου, και ότι είναι, αν θέλετε, ένα πείραμα. Μπορώ να φέρνω τις ιδιότητες του φωτός επάνω στην οθόνη με όσο το δυνατόν λιγότερη διαστρέβλωση από το φιλμ.
μπορώ να βγω από το νου μου και το εγώ μου αρκετά ώστε αυτό το φως του πνευματικού εαυτού μου να φέγγει σε αυτό το κόσμο και να μην έχω καθόλου παιχνίδια το εγώ. Καθόλου παιχνίδια αυτοπροστασίας, χωρίς καμία ανάγκη να αποκαταστήσω την αξία μου ή να αλλάξω αυτό που είμαι ή να αρέσω ή να κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι και να είμαι ένας γνήσιος άνθρωπος, ένα φως αληθινό όπως είναι τα παιδιά. Όπως είναι τα αγνά παιδιά που πράγματι είναι φώτα. Και γι' αυτό θέλουμε να αγκαλιάσουμε το μικρό παιδί. Απ' την ουβλή μια αθότητα, μια αγνότητα, μια έλλειψη πονηριάς και παιχνιδιού και νιώθουμε ασφάλεια. Αυτή είναι η πρόκλησή μας. Διότι ή καταλαβαίνω ότι δεν είμαι κάνω από αυτό το κόσμο και δεν έχω τίποτα να χάσω και δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για μένα. Δηλαδή ο κίνδυνος για μένα σε αυτό το κόσμο περιλαμβάνοντας και το θάνατο, το λεγόμενο θάνατο, είναι το ίδιο με το κίνδυνο που βιώνω στα όνειρά μου το βράδυ και ξυπνάω και συνειδητοποιώ ότι ήταν ψευδέστηση. Αυτό είναι η διδασκαλία όλων των μεγάλων δασκάλων. Ότι εδώ πρόκειται για μία ψευδέστηση όπως το όνειρο. Άρα δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Η δεύτερος τρόπος να νιώθουμε ασφάλεια είναι να νιώθουμε την δύναμη που υπάρχει μέσα μας να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ζωής που θέλουμε. Και αυτό είναι ένα μάθημα της ψυχής. Ένα μάθημα της ψυχής είναι ότι αυτό που είμαι είναι καλά ό,τι και να γίνει έξω μου και έχω πάντα την δυνατότητα να είμαι καλά ό,τι και να γίνει γύρω μου. Και δεύτερο μάθημα της ψυχής είναι ότι επίσης έχω την δύναμη της δημιουργίας. Είμαι ένα συνδημιουργό με το Θείο και αυτό που θέλω μπορώ να δημιουργήσω. Και βέβαια με κάρη οι άνθρωποι που συνειδητοποιούν αυτό να οδηγούνται σταθερά και σταδιακά το να θέλουν να δημιουργήσουν κάτι που δεν αφορά μόνο τους ίδιους αλλά όλους. Και έτσι να κάνουν κοινωνικό έργο κάποιες μορφής και να χρησιμοποιούν την δύναμη της δημιουργίας για το καλό τους ενώ. Ο τρίτος τρόπος να νιώθω ασφάλεια είναι να πω okay, ζω σε αυτό το κόσμο που είναι ψευδέστηση αλλά ακόμα σε αυτό το κόσμο υπάρχουν νόμοι. Η πρώτη έννοια που είπα στην αρχή είναι ότι δεν είμαι καν από αυτό το κόσμο. Είμαι πνεύμα. Είμαι αθάνατος. Είμαι μέρος του Θεού. Και δεν υπάρχει τίποτα που με να αγγίξει. Το δεύτερο είναι σαν ένα πλάσμα μέσα σε αυτό το κόσμο που έτσι νιώθουμε οι περισσότεροι από εμάς, υπάρχουν νόμοι που λειτουργούν που ποτέ δεν θα επιτρέψουν να συμβεί σε μένα, ίσως αγαπημένος μου, κάτι που δεν είναι μία μορφή αγάπης για μένα. Σαν ψυχή στην εξέλιξη. Κάθε φορά που ολοκληρώνω τη φράση «σαν ψυχή στην εξέλιξη» όλοι βιώνουν απογοήτευση. Γιατί θέλουν τα πράγματα να μην γίνει για μένα σαν ψυχή στην εξέλιξη, να γίνει για μένα σαν εγώ, που θέλει όλα τα πράγματα να είναι βολεμένα. Εγώ λέω ότι το σύμπαν μας αγαπάει απέραντα. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε να διακόψουμε την αγάπη του Θείου για μας. Αλλά αυτή η αγάπη δεν θα απαγορέψει κάτι δυσάρεστο να συμβεί, αν αυτό το δυσάρεστο είναι το ανώτερο δυνατό καλό για την εξέλιξή μου. Τότε έχουμε να επιλέξουμε. Θέλουμε μία ζωή που μόνο αυτό που ευχαριστεί το φοβισμένο εγώ θα γίνει και πιθανόν να μην υπάρχει εξέλιξη και απελευθέρωση από την ψευδέστηση ή θέλουμε να συμβεί ό,τι πραγματικά εξυπηρετεί την εξέλιξη και την απελευθέρωση
από την ψευδέστηση. Και δεν λέω ότι αυτό πρέπει να είναι δυσάρεστο. Μπορεί να είναι όλο ευχάριστο. Αλλά μπορεί και να υπάρχουν κάποια δυσάρεστα πράγματα και δεν είναι δυσάρεστα, είναι απλώς γεγονότα. Εγώ τα βιώνω δυσάρεστα επειδή είμαι προσκολλημένος να γίνει Α και να μην γίνει Β. Δεν υπάρχει τίποτα που είναι δυσάρεστο. Είναι μόνο οι προσκολήσεις μας και η έλλειψη εμπιστοσύνη μας και οι φόβοι μας που εμείς το ερμηνεύουμε σαν δυσάρεστο. Και εμείς το κάνουμε δυσάρεστο. Και εμείς κάνουμε τον εαυτό μας να πονάμε. Δεν μας πονάει ποτέ κανένα γεγονός ή συμπεριφορά άλλου ανθρώπου. Αυτό που μας πονάει είναι δική μας ερμηνεία που δίνουμε στο γεγονός. Που περνάει από το κόσκινα του συστήματος πεπιθήσεων που λέει αυτό απειλεί την αξία μου, αυτό απειλεί την ασφάλεια μου, την ελευθερία μου, την ευτυχία μου. Ότι δεν, τα γεγονότα είναι ουδέτερα. Οι καταστάσεις είναι ουδέτερες. Και δεν θα έλεγα ούτε ουδέτερες, είναι τέλειες. Είναι τέλειες οι καταστάσεις. Είναι τέλεια τα γεγονότα. Υπάρχει μία θεία συνειδητότητα που επιτρέπει να συμβεί σε εμάς μόνο αυτό που ευνοεί την εξέλιξη και την πραγματική ευτυχία μας. Γιατί η πραγματική ευτυχία μας δεν μπορεί να εξιοτέται σε κάτι έξω από εμάς. Και όσο η ευτυχία μας εξιοτέται σε κάτι έξω από εμάς, είμαστε κατεδειγμένοι στην δυστυχία κάποια στιγμή. Γιατί αυτό που είναι έξω από εμάς σίγουρα θα αλλάξει κάποια στιγμή. Σίγουρα θα αλλάξει. Άρα η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στην απελευθέρωση από την εξάρτηση σε πράγματα έξω από τον εαυτό μας για την ευτυχία μας. Δεν λέω αύριο να πετάξετε όλα τα υλικά σας αγαθά και να χαιρετάτε την οικογένειά σας και να πάτε να ζείτε στη σπηλιά. Δεν το λέω αυτό. Να ζήσετε μια άνετη και ευτυχισμένη ζωή με τους ανθρώπους που αγαπάτε και με τα πράγματα που σας ανήκουν και έχετε δημιουργήσει. Απλώς μη φοβάστε να τα χάσετε. Δεν μπορώ να απολαύσω κάτι που φοβάμαι να χάσω. Ήδη το έχω χάσει. Γιατί δεν το απολαμβάνω. Τι νόημα έχει να έχω κάτι που δεν απολαμβάνω επειδή φοβάμαι να το χάσω. Έχει κανένα νόημα. Αυτό μου θυμίζει ένα ζεν ιστορία. Μια ζεν ιστορία που λέει ο δάσκαλος, βλέπεις αυτό το ποτήρι, για μένα είναι ήδη σπασμένο. Και κάθε δευτερόλεπτο που υπάρχει είναι μια πηγή χαράς για μένα, είναι δώρο από το σύμπαν. Τώρα πάρε να πω, έχω αυτόν τον άνθρωπο αλλά φοβάμαι να τον χάσω. Ή έχω την περιουσία που φοβάμαι να χάσω. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι θα χάσω αυτόν τον άνθρωπο. Είναι δεδομένο ότι θα χάσω αυτή την περιουσία. Είναι δεδομένο ότι θα χάσω την ομορφιά μου και όλα τα πράγματα. Και κάθε δευτερόλεπτο που το έχω είναι μια μεγάλη έκπληξη και απόλαυση. Γιατί αν δεν μπορώ να απολαμβάνω αυτό που έχω από το φόβο να το χάσω, δεν το έχω. Δεν έχω τίποτα. Έχω μία πηγή πόνου. Καταλαβαίνετε. Άρα υπάρχουν τρεις τρόποι να απελευθερωθώ από το φόβο. Πρώτος, να συνειδητοποιώ ότι εγώ δεν είμαι καν εδώ. Εδώ είναι όλο μία ψευδέστηση και δεν με αφορά. Δεύτερο, είμαι εδώ αλλά υπάρχουν νόμοι. Υπάρχουν νόμοι που ελέγχουν αυτό που συμβαίνει και μπορώ να εμπιστευτώ στους νόμους αυτούς. Εμπιστεύομαι ότι θα γίνει σε μένα και στους αγαπημένους μου μόνο αυτό που είναι πραγματικά καλό για μένα και θα είναι μία μορφή αγάπης. Δυστυχώς έχουμε την λαθασμένη σκεπτομορφή ότι υπάρχει καλό κάρμα και κακό κάρμα. Δεν υπάρχει. Κάθε κάρμα είναι καλό. Υπάρχει μόνο το ευχάριστο και το δυσάρεστο. Εμείς ό,τι είναι δυσάρεστο θα έχει καλό καιρό. Αν έχει καλό καιρό όπως το έχουμε ορίσει, δεν θα έχουμε φυτά.
Τι σημαίνει καλό καιρό? Καλό για μας, κακό για τα φυτά. Καλό καιρό, κακό καιρό. Δηλαδή, χρειάζεται βροχή, χρειάζεται κρύο. Χρειάζεται και κρύο, χρειάζεται και ζέστη. Χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς τα ερμηνεύουμε σύμφωνα με τις ανάγκες. Λέμε καλό κάρμα, κακό κάρμα. Δεν υπάρχει κακό κάρμα. Κάθε κάρμα, κάθε γεγονός που είναι μέσα στην ζωή μας είναι εκεί να μας βοηθήσει με την εξέλιξη. Δεύτερη λαθασμένη αντίληψη. Υπάρχει τιμωρία του Θεού. Ότι κάτι, αν κάτι δυσάρεστο συμβαίνει στην ζωή μας, ότι είναι μια τιμωρία, είναι δύο πράγματα. Μερικοί λένε σε τιμωρία ο Θεός. Τώρα τι Θεός είναι αυτός, δεν θέλω να τον γνωρίζω. Δεν πιστεύω σε ένα τέτοιο Θεό. Ή δεν υπάρχει Θεός. Δύο συμπεράσματα. Δεν υπάρχει Θεός και συμβαίνει αυτό. Ή υπάρχει Θεός και είναι θυμωμένος. Δεν έχει κάνει αυτογνωσία ακόμα. Δεν έχει καταφέρει να μην θυμώσει. Και μας τιμωρεί. Πάρα να συνειδητοποιούμε το Θεό μέσα μας, έχουμε καταβάσει το Θεό να είναι σαν εμάς. Πάρα να αναβαίνουμε εμείς και να είμαστε σαν το Θεό, τον έχουμε μορφοποιήσει με δικά μας συναισθήματα, δικές μας συναισθηματικές αντιδράσεις. Δεν υπάρχει θυμό του Θεού, δεν υπάρχει τιμωρία από το Θεό. Είναι λάθος αντίληψη. Οποιοδήποτε δυσάρεστη εμπειρία είναι κάτι που ή επιλέξαμε επειδή θέλουμε να μάθουμε κάτι ή είναι μέρος του κάρμα που πάλι επιλέξαμε για να μάθουμε κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει τιμωρία, υπάρχει μόνο ευκαιρίες για μάθηση. Δεν υπάρχει τιμωρία. Είναι μια ψευδαίσθηση. Ό,τι συμβαίνει στην ζωή μας, είτε ευχάριστο, είτε δυσάρεστο, είναι μόνο μία ευκαιρία για μάθηση, τίποτα άλλο. Κάτι χρειάζομαι να μάθω. Και από τα ευχάριστα μπορώ να μάθω ότι αξίζω ευημερία, αξίζω μια όμορφη ζωή, αξίζω αγάπη, αξίζω ευτυχία, αξίζω υγεία. Μαθαίνουμε και μέσα από τα ευχάριστα και μαθαίνουμε και μέσα από τα δυσάρεστα. Άρα δεν υπάρχει τιμωρία. Δεν υπάρχει κακό πράγμα, τίποτε στην ζωή μας είναι λάθος, τίποτε στην ζωή μας είναι μία μορφή τιμωρίας ή θυμού του Θεού. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιώ και ίσως έχετε ακούσει, θα το ξαναπώ, είναι ένα πουλί που θα μπει στο δωμάτιο, ας πούμε ότι μπαίνει ένα πουλάκι. Δεν έχουμε τα παντζούρια κλειστά, παιδιά. Ανοίξτε λίγο. Ανοίξτε λίγο τα παντζούρια. Είμαστε πολύ άνθρωποι. Υπήρξε ένα μάθημα πριν και απλώς δεν το ανοίξαμε. Ας πούμε τι μπαίνει το πουλάκι. Παίρνει σαν δεδομένο ότι κανένας εδώ δεν θέλει να κάνει κακό στο πουλάκι αυτό. Άλλο να είναι ποντίκι. Είμαστε ρατσιστές. Τι να πω. Άρα το ποντίκι, άρα το πουλάκι. Δεν βλέπουμε όλα σαν εκφράσεις του Θεού. Αλλά το πουλάκι γενικά δεν θέλουμε να το σκοτώσουμε, θέλουμε να τον λυτρώσουμε. Εντάξει, και το πλησιάζουμε με τα χέρια μας, με τα προσεκή. Το πουλάκι μας εμπιστεύεται. Λέει, εδώ έρχεται το χέρι του Θεού να με απελευθερώσει από το δωμάτιο. Και αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε το χέρι του Θεού που θέλει να απελευθερώσει με το πουλί από το δωμάτιο, από το εγκλωβισμό του. Δεν εμπιστεύεται και τι κάνει, προσπαθεί να φύγει, φοβάται το χέρι του Θεού και πληγώνεται. Πληγώνεται στο τοίχο, πληγώνεται στο ταβάνι, πληγώνει τον ίδιο τον εαυτό του από την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχει στο χέρι του Θεού που θέλει να τον ελευθερώσει. Το ίδιο κάνουμε εμείς. Το Θεό μας δίνει μία σχέση με έναν άνθρωπο που είναι λίγο δύσκολο, μας δίνει μία αρρώστια ή αρρώστια του αγαπημένου, μία οικονομική δυσκολία. Χάνουμε κάτι, κερδίζουμε κάτι και είναι το χέρι του Θεού που
που είναι εδώ να μας βοηθήσει στην απελευθέρωση από το εγκλωβισμό μας σε ένα σύστημα πεπαιθήσεων που μας παράγει μόνο οδύνη. Χρειάζεται να εμπιστευτούμε σε αυτό το χέρι. Δεν είναι τυχαίο. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πρώτο, επειδή είμαι πνεύμα, και δεύτερον, δεν μπορεί να συμβαίνει τίποτα που δεν είναι για το καλό μου, σαν ψυχή στην εξέλιξη, για να συνειδητοποιήσω τι πραγματικά είμαι. Και νωρίτερα άρχισα να πω κάτι και συνειδητοποιούτερα δεν το τέλειωσα. Είπα, δεν χρειάζεται να πάτε σε μία σπηλιά. Και δεν χρειάζεται. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι δείτε πού υποφέρετε σήμερα. Πού χάνετε την ευτυχία σας. Εκεί είναι μία ένδειξη ότι υπάρχει κάποια προσκόλληση. Κάθε φορά που υποφέρω, που πονάω, που θυμώνω, που στενοχωριέμαι, σημαίνει ότι έχω κάποια προσκόλληση εδώ και η ζωή μου έχει δώσει αυτή την καταπληκτική εμπειρία να συνειδητοποιώ ποια είναι αυτή η προσκόλληση και να απελευθερωθώ από αυτή. Μόνο αυτό χρειάζεται να κάνω. Αν είστε ευτυχισμένοι, μην αλλάξετε τίποτα. Αν υπάρχουν διακοπές στην ευτυχία σας ή κάτι που σας εμποδίζει να είστε ευτυχισμένοι σήμερα, ρωτήστε σε τι είμαι προσκολλημένος. Και μετά έχουμε και προτείνω βέβαια το σεμινάριο αυτογνωσίας που έχουμε ακριβώς για το σκοπό αυτό, να σας βοηθήσουμε να δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια ευτυχισμένη πραγματικότητα. Χρειάζεται να αλλάξουμε την εικόνα του εαυτού μας σαν δημιουργήματα του Θεού. Όλες οι θρησκείες μας λένε ότι είμαστε δημιουργημένοι από μια θεία συνειδητότητα. Δυστυχώς όμως, όπως έχει εκφραστεί, έχουμε ομοιάσει μας αν είμαστε δημιουργήματα τώρα ανεξάρτητα από τον δημιουργό. Όπως κάποιος έχει δημιουργήσει αυτό το ρολόι και ο Θεός ξέρει αν ξέρει πού είναι το ρολόι που έχει δημιουργήσει. Και δεν έχει καμία επαφή, τουλάχιστον επαφή που καταλαβαίνουμε εμείς. Κβαντικά έχει μία επαφή γιατί έχει αγγίξει αυτό. Αλλά στον κόσμο που εμείς καταλαβαίνουμε δεν έχει καμία επαφή και κανένα έλεγχο και δεν συντηρεί το ρολόι, εγώ το συντηρώ. Είναι ανεξάρτητο από αυτό. Δεν είναι αυτή η δημιουργία μας σαν θεία όντα. Η δημιουργία μας είναι σαν τη δημιουργία της ακτίνας επάνω στην οθόνη. Είναι μία δημιουργία δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο. Δεν δημιουργείται η εικόνα στην οθόνη και τώρα η εικόνα στην οθόνη είναι ελεύθερη από το φως που το δημιουργεί. Δεν γίνεται. Πάντα το φως δημιουργεί την εικόνα στην οθόνη. Πάντα. Και έτσι είμαστε οι δημιουργήματα του Θεού. Αυτή τη στιγμή είμαστε η ίδια η Θεία Συνειδητότητα σε ένα πρόσωπο σώμα. Η δημιουργία μας γίνεται δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο. Δεν μπορεί να υπάρχει διακοπή. Δεν μπορεί να υπάρχει διακοπή μεταξύ εμάς και το Θείο. Είμαστε μια προέκταση. Όχι για ένα δημιούργημα όπως καταλαβαίναμε τελικά πράγματα. Είμαστε μια προέκταση της Θείας Συνειδητότητας στο υλικό κόσμο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να είμαστε ξεχωριστοί. Το αίσθημα ότι είμαστε ξεχωριστοί είναι μια πλάνη του νου μας που ταυτίζεται αποκλειστικά με το σώμα και νιώθω πού είναι ο Θεός και με ξεχωριστώ από το Θεός και δεν με αγαπάει και ίσως είμαι ένοχος και ίσως να τιμωρούμε και όλα. Παίρνοντας το και θρησκευτικά, υπάρχουν τέσσερις έννοιες του Θείου που παίρνουμε από όλες τις θρησκείες. Η πρώτη έννοια ότι ο Θεός ή το Θείο, προτιμώ τη λέξη Θείο γιατί είναι πιο άμορφο, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να έχει μορφή, δεν μπορεί να περιορίζεται σε μορφή και ούτε μπορεί να είναι αρσενικό και όχι θηλυκό και όχι ουδέτερο. Είναι χαρακτηριστικά που εμείς βάζουμε. Ότι το Θείο είναι παντοχού παρούσα, παρόν. Εντάξει, δεν υπάρχει ένα μέρος που μπορούμε να είμαστε που δεν είναι εκεί. Δεύτερο, ότι είναι έχει παντογνωσία. Γνωρίζει, έχει επίγνωση του ό,τι συμβαίνει.
Εντάξει. Τρίτο, ότι είναι παντοδύναμη αυτή η συνειδητότητα. Αν κάτι συμβαίνει, το επιτρέπει να συμβεί. Είναι εκεί, έχει επίγνωση του τι συμβαίνει και επιτρέπει αυτό να συμβεί. Είναι πολύ σημαντικό. Και τέταρτο είναι αγάπη, που σημαίνει και δικαιοσύνη. Που σημαίνει ότι εφόσον αυτή η Θεία Συνειδητότητα υπάρχει όπου και να βρίσκομαι, εφόσον είναι παντοδύναμη και έχει την επίγνωση του τι συμβαίνει, είναι και αγάπη και δικαιοσύνη, είναι αδύνατο να συμβεί κάτι που είναι άδικο ή κάτι που δεν είναι αγάπη, που δεν είναι μία μορφή αγάπης πνευματικής για το πραγματικό αυτό μας και την πραγματική ευτυχία μας. Θέλω να σας διαβάσω και μία κουβέντα πριν από αυτό. Άρα πώς δημιουργούμε την πραγματικότητά μας, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Με το παρελθόν, ένα μέρος της πραγματικότητάς μας είναι το αποτέλεσμα προηγούμενων ενεργειών, αιτία και αποτέλεσμα. Κάποια πράγματα στην ζωή μας μπορεί να είναι αποτέλεσμα του κάρμα, όχι σαν τιμωρία, όχι να υποφέρουμε, μόνο για να μάθουμε. Δεύτερο, επιλογή ψυχής, ότι επιλέγουμε να βιώσουμε καταστάσεις που ευνοούν την εξέλιξή μας. Και τρίτο, το καθρέφτισμα, ότι η ζωή μου σήμερα καθρεφτίζει τον τρόπο που σκέφτομαι, τα συναισθήματα που έχω, τις σκεπτομορφές και τις πεποιθήσεις που έχω. Η πραγματικότητά μου εγώ την δημιουργώ με αυτούς τους τρόπους. Με το κάρμα, με τις επιλογές μου σαν ψυχή και με το καθρέφτισμα του τρόπου που σκέφτομαι. Όλα αυτά μπορώ να το αλλάξω. Με το να μαθαίνω από αυτό που συμβαίνει. Και τώρα θα σας διαβάσω μία λίστα από πιθανά μαθήματα για τα οποία μπορεί να έχω επιλέξει να βιώσω κάποια δύσκολα γεγονότα. Αυτό μπορεί να σημαίνει απώλεια αγαπημένου, μπορεί να σημαίνει απώλεια εργασίας, απώλεια υγείας, μία σύγκρουση με κάποιο αγαπημένο άνθρωπο, ένα διαζύγιο, οτιδήποτε. Μία ανησυχία που έχουμε για τον εαυτό μας ή τους άλλους. Για ποιο λόγο, σαν ψυχή, στην πορεία της εξέλιξης, μπορεί να έχω επιλέξει αυτό. Και εσείς μπορεί να έχετε στο νου σας, αν δεν σκεφτείτε τώρα, ένα θέμα που θα θέλετε να ξέρετε γιατί επέλεξε αυτό. Ίσως μέχρι τώρα δεν σκεφτήκετε το επιλέξετε, σκεφτήκετε το έχει επιβάλει επάνω σας. Ότι σας έδεσε αυτό το σύντροφο ο Θεός, σας έδεσε αυτό το γονιό, σας έδεσε αυτό το παιδί, σας έδεσε αυτή την αδυναμία του σώματος, αυτή την οικονομική κατάσταση. Εγώ λέω έτσι, για 10 λεπτά φανταστείτε το επιλέξετε. Ότι δεν είναι μια αδικία. Δεν είναι κάτι που αποφάσισε κάποια άλλη δύναμη. Έχετε αυτό τώρα στο νου σας, καθώς διαβάζω πιθανούς λόγους. Πώς επιλέγετε την σχέση σας με έναν άνθρωπο, σηκώστε χέρι. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο άνθρωπος και την συμπεριφορά του. Πώς επιλέγετε ένα θέμα υγείας. Υγεία. Η δική σας ή κάποιον άλλο. Πώς επιλέγετε ένα οικονομικό θέμα ή επαγγελματικό. Okay. Κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν, θάνατο αγαπημένο, διαζύγιο, απώλεια. Okay. Κάποιο φόβο για το μέλλον. Okay. Έχετε στο νου σας κάτι που λέτε τώρα τι είναι το μάθημά μου. Για ποιο λόγο μπορεί να έχω επιλέξει αυτή την εμπειρία. Και σας διαβάζω μερικές πιθανότητες. Μπορεί να έχουμε επιλέξει αυτό, την δοκιμασία, να καλλιεργούμε συμπόνια για ανθρώπους που περνάνε από αυτό. Μερικές φορές όταν δεν βιώνουμε την κατάσταση του άλλου,
τον κρίνουμε, δεν έχουμε κατανόηση, δεν έχουμε συμπόνια. Ότι μπορεί αυτό να είναι καρμικό, με την έννοια ότι αν δεν είχα συμπόνια, κατανόηση, αν δεν βοηθούσα, αν δεν συμπεριστάθηκα σε κάποιον που πέρασε μια δυσκολία, μπορεί να χρειαστώ να περάσω από αυτό σήμερα. Ή, είναι κάτι που λέω στα μαθήματα για το εσωτερικό παιδί, αν απέρεψε ένα γονιό μου ή ντρεπόμενα για ένα γονιό μου, δεν δεχόμενα χαρακτηριστικά που είχε ή αδυναμίες που είχε, μπορεί να χρειάζομαι να περάσω εγώ από αυτές τις αδυναμίες για να πάω να μην έχω κατανόηση για κάποιον που περνάει από δυσκολίες. Είναι μαθητικό, είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο σύμπαν. Μόνο μαθήματα υπάρχουν. Και όσο πιο γρήγορα μαθαίνω το μάθημα, τόσο πιο γρήγορα δεν χρειάζομαι πια την κατάσταση. Δεν το χρειάζομαι πια, διαλύεται. Δεύτερο, ίσως έχουμε επιλέξει να βιώσουμε μία δυσκολία, να εμπνευστούμε, να βοηθήσουμε άλλους με όμοιες δυσκολίες. Δεν είναι λίγοι άνθρωποι, π.χ. που είχαν χάσει τα παιδιά τους ή είχαν προβλήματα με τα παιδιά τους και δημιουργήσαν μία οργάνωση να βοηθήσουν γονείς που έχουν αυτό το πρόβλημα. Ότι ό,τι περνάμε εμείς στην ζωή μας είναι τη αφορμή μετά να δημιουργούμε με κάποιο τρόπο μία ομάδα, μία διαδικασία, ένας τρόπος να βοηθήσουμε ανθρώπους. Τότε είναι πρόλογο να κάνω ένα έργο. Επιλέγω να περάσω από μία δυσκολία, να ευαισθητοποιηθώ, να δώσω σημασία σε αυτό και μετά να κάνω έργο, να βοηθήσω άλλους που έχουν όμοια προβλήματα. Τρίτο, μπορεί να έχουμε επιλέξει μία δοκιμασία μόνο και μόνο να συνειδητοποιούμε ότι έχουμε την δύναμη να το ξεπεράσουμε. Και ότι μπορούμε να ξανά βρούμε υγεία, ευτυχία, νόημα μέσα στην ζωή, πληρότητα. Και αυτό αλλάζει την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Με ποιο τρόπο θα συνειδητοποιώ τι είμαι, αν δεν έχω εμπειρίες που αποκαλύπτουν σε μένα κομμάτια του αυτού μου που ποτέ δεν θα βιώσω, αν δεν έχω ανάγκη να τα βιώσω. Καταλαβαίνετε, ότι κάθε δοκιμασία γίνεται μια ευκαιρία να ανακαλύπτω πόσο πιο δυνατός είμαι από αυτό που νόμιζα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει καθόλου δοκιμασίες πολλές φορές είναι πολύ αδύναμος, γιατί δεν είχε ευκαιρία να εξασκήσει την δύναμή του. Τέταρτο, μπορεί να επιλέξουμε μια δύσκολη εμπειρία, ειδικά απόρρεψη ή αδικία από έναν άνθρωπο, για να έχουμε την ευκαιρία να καλλιεργήσουμε αρετές σαν συγχώρεση και αγάπη. Πώς θα καλλιεργώ την συγχώρεση και την αγάπη χωρίς όρους, αν δεν έχω ανθρώπους που είναι δύσκολο να αγαπώ? Τότε μπορεί να επιλέγω να κάνω μία σύμβαση με μία ψυχή, που σε εσύ θα μου συμπεριφέρεσαι άσχημα, θα με απατάς, θα μου κορυδέψεις, θα με αδικήσεις. Και εγώ τότε, μέσα από αυτή την συμφωνία, θα έχω την ευκαιρία, εξισκώντας την ελεύθερη βούληση πάντα, να σε συγχωρήσω και να σε αγαπώ ή όχι. Δεν είναι δεδομένο ότι θα μάθομαι. Εκεί είναι η ελεύθερη βούληση. Τα γεγονότα τα έχουμε συναποφασίσει. Αλλά αν θα αξιοποιήσουμε αυτό ή όχι, είναι η ελεύθερη βούληση. Πέμπτο, και το βλέπουμε σήμερα αυτό που θα πω τώρα πολύ περισσότερο, επειδή το ίντερνετ μας ενώνει και μας επιτρέπει να βλέπουμε τόσο κόσμο που δεν θα έχουμε δει αλλιώς, να γινόμαστε παράδειγματα για άλλους. Άνθρωποι που βλέπω στο ίντερνετ χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, μετά από αρρώστιες, μετά από καταστάσεις, να ζουν δημιουργικές ζωές, ευτυχισμένες ζωές, γίνονται παραδείγματα της ανθρώπινης δύναμης. Ότι μπορεί κάποιος να επιλέξει να περάσει από μια μεγάλη δοκιμασία, μόνο και μόνο μετά να φαίνεται στους άλλους
και να πείτε αυτή η δύναμη που με επέτρεψε να ξεπεράσω το γεγονός ότι έχασα τα πόδια μου, έχασα τα χέρια μου ή έχασα τον αγαπημένο μου ή την περιουσία μου και ξανά δημιούργησε μια ευτυχισμένη ζωή, είμαι ένα παράδειγμα και είμαι ένα μάθημα σε εσάς ότι γίνεται. Ότι η εξέλιξη του ανθρώπου αυτού, δηλαδή η επιλογή της ψυχής αυτής, και υπάρχει μία στο ίντερνετ που του είχε πει, που έχασε τα πόδια της, αν με ρωτάτε αν θα μπορούσε να μην χάσω τα πόδια μου και όμως να μην έχω τα μαθήματα που πήρα, θα σας έλεγα όχι. Μετά από όλα αυτά, προτιμώ τα μαθήματα που κέρδισε χάνοντας τα πόδια μου από το να είχα τα πόδια μου. Εντάξει. Και εμείς βέβαια, πριν όπου συμβαίνει κάτι, του λέω δεν θέλω να χάσω τα πόδια μου, δεν πειράζει. Ας έχεις κάποιος άλλος τα μαθήματα αυτά και την εξέλιξη αυτά. Εγώ θέλω τα πόδια μου. Και θα πω με αυτό και για τον σύντροφό μας και για το παιδί μας και για την περιουσία μας, γιατί με καμία δύναμη δεν θέλουμε να ξεβολευτούμε, δεν θέλουμε. Ευτυχώς όμως μετά όταν συμβαίνει, αν συμβαίνει, και δεν χρειάζεται να συμβεί, δεν μην νομίζω ότι χρειάζεται να συμβεί, έχουμε όμως την ευκαιρία να πάρουμε το όφελο, το δώρο. Και αυτό το δώρο δεν είναι μόνο για μας, είναι και για άλλους. Να γίνω παράδειγμα για άλλους. Όταν κάποιος έρχεται και λέει, ξέρεις, είμαι αθισμένος στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, του λέει, ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Γιατί δεν έχω απελευθερωθεί εγώ, γιατί δεν το έχω κάνει. Και τους παραπέμπτω σε ανθρώπους που έχουν βιώσει τον εαυτό του σαν αλκοολικούς ή σαν ναρκωμανείς. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να τον βοηθήσουν. Εγώ δεν μπορώ. Τι να σου πω ότι μπορείς, δεν σου λέω ότι μπορείς. Το έχω κάνει, όχι. Ο άλλος που το έχει κάνει και λέει μπορείς, γιατί το έκανα εγώ, ο λόγος του έχει πολύ περισσότερη δύναμη. Βλέπετε. Ότι υπάρχουν ψυχές που επιλέγουν να περάσουν από κάποιες καταστάσεις, ώστε σαν παράδειγμα για το Θεό. Η γυναίκα που ασχολείται με το σεμινάριο να αντιμετωπίζουμε το θάνατο των αγαπημένων, έχει χάσει και τον άντρα της και το παιδί της. Εγώ δεν μπορώ να πω, ξέρεις, μπορεί να ξεπεράσεις το θάνατο του αγαπημένου σου. Έχω χάσει μόνο τους γονείς μου, που είναι φυσικό. Όμως αυτή η γυναίκα λέγοντας, έχω χάσει και τον άντρα μου και το παιδί μου, μπορεί να κοιτάξει το μάτι σου και να λέει, μπορείς και εσύ. Καταλαβαίνετε. Ότι είναι μια επιλογή ψυχής να περάσω από μια εμπειρία που θα με προετοιμάσει για ένα έργο που έχω να κάνω μέσα στην ζωή. Έκτο, να μπορώ να βιώσω μια εμπειρία που είναι όμοια με μια εμπειρία που έχω δημιουργήσει εγώ για άλλους στο παρελθόν. Αυτό είναι το λεγόμενο κάρμα. Αλλά όχι για τιμωρία. Α, έτσι ένιωσε ο άλλος όταν τον απέρριπτα. Καταλαβαίνετε. Έτσι ένιωσε ο άλλος όταν τον απάτησα. Δηλαδή είναι μία εμπειρία για μάθηση, τίποτα άλλο. Να βιώσω μία κατάσταση που εγώ έχω τίνει να δημιουργήσω για άλλους ανθρώπους για να μάθω ότι όχι, δεν θέλω να ξαναδημιουργήσω αυτό για κάποιον άλλον. Και μαθαίνω και προχωράω στην εξέλιξή μου. 7. Να καλλιεργώ σωματικές και νοητικές ικανότητες που δεν θα είχαμε αναπτύξει αλλιώς. Γιατί μας αναγκάζει να αναπτύξουμε το νου, τη θετική σκέψη, την εσωτερική δύναμη. 8. Να απελευθερωθούμε από ψευδεστήσεις και προσκολήσεις και εξαρτήσεις που εμποδίζουν την ευτυχία μας. Έρχεται κάτι και συμβαίνει και για να ξαναβρω την ευτυχία μου χρειάζομαι να απελευθερωθώ από την εξάρτησή μου, την προσκόλλησή μου. Και αυτό με βοηθάει στην εξέλιξή μου. 9. Να απελευθερωθούμε από φόβους και να συνειδητοποιήσουμε την αληθινή μας εσωτερική άτρωτη φύση. Δηλαδή, κάθε πρόβλημα βασικά είναι φόβος. Αν δεν είχα φόβο, δεν θα είχα πρόβλημα. Όλα τα αρνητικά συναισθήματα είναι αποτέλεσμα του φόβου.
Και κάθε εμπειρία είναι μια ευκαιρία να απελευθερωθώ από το φόβο. Και μπορεί να επιλέξουμε γεγονότα μόνο και μόνο για να ξεπεράσουμε το φόβο. 10. Να καλλιεργήσουμε ταπεινοφροσύνη και να αφήσουμε τα αισθήματα του εγωισμού και ότι είμαστε ανώτεροι. Καμία φορά όταν έχουμε ένα μεγάλο εγώ, είμαστε στο ρόλο του δυνατού και του ανώτερου, η ζωή με πολύ αγάπη μας δίνει κάποιες σφαλιάρες, μας κόβει λίγο τα πόδια, βιώνουμε αδυναμία, βιώνουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε 100% εντάξει, δεν είμαστε τόσο δυνατοί, δεν είμαστε τόσο άτρωτοι, σαν εγώ τώρα, σαν πνεύμα είμαστε, αλλά σαν εγώ, και μαθαίνουμε ταπεινοφροσύνη και να είμαστε απλοί και να αφήσουμε το εγώ. 11. Να μάθουμε να δεχτούμε βοήθεια και να βασιζόμαστε σε άλλους, ειδικά με την αρρώστια, αν αρρωσταίνουμε. Άλλο να μην χρειάζομαι βοήθεια, εντάξει, και άλλο να μην έχω το προγραμματισμό ότι αν δέχομαι βοήθεια, αυτό με υποβιβάζει, με χαμηλώνει την αξία μου. Είναι μία μορφή εγωισμού, την ανικανότητά μας να δεχτούμε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια και να δεχτούμε βοήθεια. Εντάξει. Και μερικοί άνθρωποι χρειάζονται αυτή την εμπειρία. Επίσης η εμπειρία του να εμπιστεύουμε στους άλλους. Και αυτό. Μήπως κάνω λάθος, μήπως δεν το κάνει σωστά, μήπως χαλάει τα αποτελέσματα. Είναι όλα αυτά μαθήματα. Και να στηρίζουμε και να εμπιστεύουμε. Όχι να εξαιρετιέμε, αλλά δεκτώ βοήθεια. 12. Κάποιες φορές επιλέγουμε δοκιμασίες για να μάθουμε να θυσιάσουμε προσωπικές ανάγκες για να υπηρετούμε τους άλλους. Και έχουμε δίλημα. Ο άλλος με χρειάζεται, εγώ θέλω να κάνω κάτι άλλο. Υπάρχουν φορές που το μάθημά μου είναι να πω όχι στον άλλον και να πω, ξέρεις, κάποια άλλη στιγμή. Υπάρχουν φορές που το μάθημα είναι να βγω από τις ανάγκες μου και να υπηρετώ τον άλλον χωρίς να τον χρειώνω, χωρίς γκρίνια και παράπονο και χωρίς να νιώθω ότι μου χρωστάει κάτι. Ότι μερικοί από εμάς έχουμε επιλέξει να έχουμε αγαπημένες ψυχές που είναι άρρωστοι ή έχουν πρόβλημα και έχουμε να μάθουμε να θυσιάσουμε με αγάπη, όχι από το ρόλο του θύματος και όχι από θέση του ανθρώπου που είναι ανώτερο επειδή θυσιάζεται, από αγάπη, χρόνο και ενέργεια για κάποιον άλλο. 13. Καμιά φορά αυτό που συμβαίνει στην ζωή μας είναι αποτέλεσμα λαθασμένων επιλογών. Του τρόπου ζωής, το πώς περνάμε τη μέρα μας, τις σχέσεις μας, επαγγελματικά και συμβαίνουν οι συνέπειες αυτές όχι σαν τιμωρία αλλά σαν ευκαιρία να μάθω να κάνω πιο σωστές επιλογές με το τι κάνω με την ζωή μου, το πώς, τι αξίες έχω, πιο σωστές επιλογές. Επίσης, πολλές φορές αυτό που συμβαίνει, συμβαίνει για να μας βοηθήσει να απελευθερωθούμε από προσκολήσεις, νομίζω είπα αυτό. 15. Να μάθουμε να πάρουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την πραγματικότητά μας. Αυτό σημαίνει να πάω, να νιώθω ότι οι άλλοι φταίνε για το τι συμβαίνει στην ζωή μου και πώς νιώθω με αυτό που συμβαίνει και να πάω να περιμένω τους άλλους να βρουν τις λύσεις και να πάω να περιμένω να βρω εγώ τις λύσεις μου μέσα από αυτούς. Να πάρω ευθύνη για την ζωή μου και να δημιουργήσω την υγεία, την ευτυχία, την ευημερία, ό,τι είναι αυτό που χρειάζομαι. 16. Καμία φορά επιλέγουμε ή επικαλούμε, αν θέλετε, γεγονότα για να μας αναγκάζει να κάνουμε αποφάσεις που καθυστερούμε να κάνουμε με την ζωή μας.
όλο σκέφτομαι θα κάνω κάτι, δεν το κάνω, θα κάνω μία διατροφή, θα σταματήσω το τσιγάρο και έρχεται μία αρρώστια που λέει τώρα, τώρα θα το σταματήσω. Ή κάτι άλλο που συμβαίνει στην ζωή μας και μας λέει τώρα, σταμάτεται το δίλημα. 17. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα και για την αρρώστια αλλά και για την απώλεια από την εργασία, ότι η ζωή μας δίνει χρόνο να σκεφτούμε τις αξίες μας, τι είναι σημαντικό για μας και τι θέλουμε να κάνουμε με την ζωή μας. Δηλαδή, καμία φορά ένα ατύχημα, καμία φορά ποτέ ένα ατύχημα είναι θέμα τύχης, είναι έλλειψη τύχης. Είναι ένα γεγονός που συμβαίνει για να σταματήσω και να έχω χρόνο να σκεφτώ τι που είμαι, τι θέλω να κάνω με την ζωή μου. Να συνειδητοποιήσω τι είναι πραγματικό σημαντικά για μένα. Πολλές φορές τα γεγονότα που επιλέγουμε είναι ευκαιρίες να καλλιεργήσουμε το αίσθημα της εσωτερικής αξίας και εσωτερικής ασφάλειας. Γιατί εκεί φοβόμαστε ότι δεν αξίζουμε και δεν είμαι ασφαλής. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, και εδώ είναι πολύ χρήσιμο τη μέθοδο Σεντόνα που χρησιμοποιούμε, να βρω αυτό που νιώθω ότι χάνω με αυτό που συμβαίνει έξω από μένα, είτε λέγεται αξία ή ασφάλεια, να την βρω μέσα μου. Καμιά φορά οι δοκιμασίες που έχουμε είναι να μάθουμε να δημιουργήσουμε όρια με αγάπη, το αντίθετο από αυτό που είπα νωρίτερα. Καμιά φορά το μάθημα είναι να θυσιαστώ με αγάπη και άλλες φορές είναι να δημιουργώ όρια με αγάπη και να νιώθω ότι έχω το δικαίωμα να πω όχι και να μην νιώθω ενοχή και να μην πω ναι και να έχω θυμό. Αν λέω ναι, να το κάνω με αγάπη. Αν λέω όχι, να το κάνω χωρίς ενοχή και πάλι με αγάπη. Δηλαδή, μερικές φορές έχουμε καταστάσεις που το μάθημα είναι να μάθω να δημιουργώ τα όρια του τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να προσφέρω και τι πραγματικά θέλω. Σήμερα είχα μια συνάντηση με κάποιον που ήθελε να δουλέψει μια σοβαρή αρρώστια, όχι με χημικούς τρόπους. Και καταλήξαμε ότι το βασικό ήταν να εκφράζει τις ανάγκες της, να εκφράζει τα συναισθήματά της, να κάνει αυτά που θέλει και να μην κάνει αυτά που δεν θέλει. Απλά πράγματα. Που δεν κάνει κανείς. Δεν εκφραζόμαστε, δεν κάναμε αυτό που πραγματικά θέλουμε και κάναμε πράγματα που δεν θέλουμε. Αυτό είναι συνταγή για αρρώστια. Αν θέλετε να αρρωστήσετε, κάντε αυτό. Το γράφω συνταγή να σας δώσω. Μη εκφραστείτε, κάντε αυτά που δεν σας αρέσουν και μη κάνετε αυτά που σας αρέσουν. Και σε 6 μήνες, ένα χρόνο, θα έχετε δημιουργήσει μια ωραία ψυχοσωματική αρρώστια. Είτε λέγεται κολίτιδα, η άσθμα, η αλλεργία, η πονοκέφαλο, η καρκίνο, ό,τι όπως εμφανίζεται. Άρα, να είμαστε αυθεντικοί, αληθινοί, και αυτό δεν σημαίνει να αγνοώ τους άλλους καθόλου. Η στιγμή που πραγματικά είμαι γνήσιος και ελεύθερος, πολύ πιθανό να θέλω να κάνω χάρη στους άλλους ανθρώπους, τώρα από αγάπη όμως, με καμία αίσθηση υποχρέωσης ή πρέπει. Δηλαδή πρέπει να φύγει το πρέπει, είναι το μόνο πρέπει. Να φύγει το πρέπει από την ζωή μας και να είναι θέλω, μου αρέσει, χαίρομαι, σ' αγαπώ. Θα είναι μεγάλη απόλευση να μπορώ να κάνω αυτό για σένα. Όχι, πρέπει να το κάνω. Ένα άλλο μάθημα είναι να εμπιστευόμαστε στην εσωτερική φωνή. Ακόμα όταν η εσωτερική μας φωνή μας οδηγεί σε πράγματα που δεν εγκρίνονται από τους άλλους. Και αυτό είναι πάντα μία απόφαση στην ζωή μας και από τις δοκιμασίες στο πνευματικό δρόμο. Είναι από το πρώτο πράγμα που κάθε ένας συναντάει
στο πνευματικό δρόμο είναι η απόρριψη των ανθρώπων ήρωτων. Τότε τι βλακίες είναι αυτά, τι κόσμο είναι αυτό, τι δεν ισχύει, δεν είναι αλήθεια, είναι όλο ψευδαίσθηση. Και πολλές δοκιμασίες που έχουμε είναι ακριβώς για αυτό το λόγο. Θα ακούσω τις κοινωνικούς προγραμματισμούς ή θα ακούσω την εσωτερική μου φωνή που με οδηγεί σε κάτι άλλο από αυτό. Επίσης μπορεί να με οδηγεί σε κάτι που συμπίπτει με αυτό. Δεν μιλάω για αντιδραστικότητα. Μιλάω για ελευθερία. Η ελευθερία σημαίνει ελευθερία και να συμφωνήσω και η ελευθερία να μη συμφωνήσω. Ούτε πρέπει να συμφωνήσω, ούτε πρέπει να μη συμφωνήσω. Ας πούμε όπως την αντιπολίτευση, ας πούμε. Πρέπει να μη συμφωνήσω. Και να βρω έναν τρόπο να μη συμφωνήσω, ό,τι και να κάνει ο άλλος. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Είμαι δεσμευμένος να μη συμφωνήσω. Και όταν δεν κοιμάμαι, πώς θα το πω ότι δεν συμφωνώ. Πώς συμφωνώ. Υπάρχει ένα περιορισμό αριθμό πραγμάτων που μπορεί να κάνει κάποιος. Ό,τι και θα κάνει, εγώ πρέπει να βρω τον τρόπο να μη συμφωνώ. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, που είναι συνεχή αντιπολίτευση με τις γονείς τους, με τους άλλους ανθρώπους, συνεχή αντιπολίτευση. Δεν έχω καταλάβει ποτέ τι κέρδος έχει αυτό. Είναι κουραστικό για όλους. Και όχι παραγωγικό. Άρα πολλές φορές οι δοκιμασίες που επιλέγουμε είναι δοκιμασίες που έχουμε επιλέξει με το να είμαστε αληθινοί ή να είμαστε αυτό που νομίζουμε ότι θέλουν οι άλλοι να είμαστε. Προσέξτε, γιατί δεν ισχύει πάντα ότι ο άλλος θέλει να είμαι κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι θέλουν να είμαι κάτι άλλο. Οι άλλοι έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να δεκτούμε τον εμάς όπως είμαστε από όσο φανταζόμαστε. Και αν εμείς δεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είμαστε, έτσι και διαφορετικοί από τους άλλους, ο άλλος φυσικά μετά από πολύ λίγο θα μας δέχεται. Είναι δικός μας φόβος ότι δεν θα μας δέχεται που δημιουργεί. Είναι καθρέφτισμα. Επίσης, πολλές δυσκολίες που έχουμε είναι το αποτέλεσμα, το μάθημα που έχουμε επιλέξει, να σταματήσουμε να δώσουμε τόση σημασία στην εμφάνιση των πραγμάτων. Την εμφάνιση των πραγμάτων μπορεί να είναι η μορφή μας, η εμφάνιση μπορεί να είναι το σπίτι μας, μπορεί να είναι η γνώμη των άλλων. Είναι πολύ κουραστικό και χωρίς κανένα όφελος. Σας το δίνω εγγύηση. Από τη στιγμή που δεν σας νοιάζει τόσο πολύ τι νομίζουν οι άλλοι, θα σας δέχονται περισσότερο από του να άγχεστε για το τι νομίζουν οι άλλοι και να προσπαθήσετε να διαμορφώσετε μία εμφάνιση ή μία μορφή ζωής ή κάτι που θα αρέσει και που δεν είναι αληθινό. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το αληθινό. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το αληθινό. Ό,τι άλλο κάνουμε που δεν είναι αληθινό, δήθεν να είμαστε πιο όμορφοι ή πιο αποδεκτοί, δεν θα πετύχει. Δεν θα είναι τόσο όμορφο όσο το αληθινό, αυτό που είμαστε. Και ολοκληρώνοντας, καμία φορά τις εμπειρίες που επιλέγουμε είναι για να συνειδητοποιήσουμε, να σπρωκτούμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε το σώμα και δεν είμαστε ο νους. Είναι από τα τελευταία μαθήματα, ότι είμαι πνεύμα και η ύπαρξή μου είναι ανεξάρτητη από το σώμα και το νου. Αλλά ολοκληρώνοντας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή τίποτα απολύτως. Πρώτο, δεν είμαστε καν εδώ και κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε και θα το καταλάβουμε. Δεύτερο, ακόμα εδώ αν ήμασταν, κυβερνάται αυτή η διάσταση από μια ευνοϊκή θεία συνειδητότητα που επιτρέπει να συμβαίνει σε εμάς μόνο αυτό που πραγματικά είναι για το ανώτερο καλό μας και την πραγματική μακρόχρονη ευτυχία μας. Και τρίτο, έχουμε την Θεία Δύναμη μέσα μας να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα που επιθυμούμε. Ο φόβος μόνο θα μας καθυστερήσει και θα μας εμποδίσει. Δεν υπάρχει λόγος να φοβηθούμε τίποτα.
είμαστε πνεύμα. Εντάξει. Τώρα, ερωτήσεις, σκέψεις, ό,τι θέλετε να πείτε εσείς. Εγώ ναι. Θα πω ότι θα ψηφίσω. Δεν έχεις φόβο, έχεις δίλημα. Τι να ψηφίσεις. Να ψηφίσεις για όποιον σε αντιπροσωπεύει περισσότερο. Τίποτα άλλο. Αφού ακούς όλους, και δεν μπορείς να προσευχηθείς σε καθοδήγηση. Και θα ψηφίσει αυτόν που όταν τον βλέπεις, γιατί υπάρχει ο οδηγός στην ουράνια προφητεία, όταν έχετε να επιλέξετε κάτι, σου λέει, κοίταξε το δρόμο που είναι πιο όμορφο. Ότι όποιο πολιτικό γοστάρεις περισσότερο, που είναι πιο όμορφο για σένα, με την έννοια ότι ο τρόπος που μιλάει, που εκφράζεται, οι λέξεις που λέει σε αγγίζουν, ψήφισε γι' αυτόν ή γι' αυτήν. Συγγνώμη. Είναι 6 κόμματα είναι. Ναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό. Πάρτε 36 φυλάδια θα διαβάσετε. Όχι, δεν τα διαβάσω, έχω αποψήσει. Δεν είναι καλύτερο. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με αυτό που είπες για τα μαθήματα. Έχω διαπιστώσει τον εαυτό μου ότι το κάθε μάθημα θα με οδηγήσει πάντα στο ίδιο σημείο. Και σε αυτό το σημείο υπάρχουν οι δύο επιλογές. Και πάντα αυτές οι δύο επιλογές φαίνονται να είναι σωστές ή φαίνονται να είναι λάθος. Δεν πειράζει. Είτε πρέπει να αποδεχτώ κάτι, είτε πρέπει να αντιδράσω. Αυτές είναι πάντα οι επιλογές. Αυτές έχω διαπιστώσει. Έτσι είναι. Το πρώτο να επιλέξεις, να αποδεκτείς αυτό που συμβαίνει και μετά, αν θέλεις, προχώρησε να προσπαθείς να το αλλάξεις. Αλλά πάντα με την αποδοχή του ό,τι υπάρχει. Όχι και να συμβεί πάντα η αποδοχή και μετά η προσπάθεια, εάν μπορεί να αλλάξει, ναι. Εάν δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Ναι. Πάλι μπορείς να το δεχτείς και να συνεχίσεις να το αλλάξεις. Θα το δεχτείς σαν ένα σκαλοπάτι. Θα το αποδεχτώ μέχρι να το αλλάξεις. Ναι. Όχι, π.χ. δέχομαι ένα σκαλοπάτι, αλλά δεν χρειάζεται να μείνω στο σκαλοπάτι, το δέχομαι σαν μια προσωρινή κατάσταση να προχωράω σε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να το απορρίψω. Δεν χρειάζεται να απορρίψω κάτι για να το αλλάξω. Πριν το δεχτώ με ευγνωμοσύνη, σαν μια κατάσταση.